Σύμβαση 800.000 ευρώ για εργασίε συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού στη Νέα και Παλαιά Εθνική Οδό υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Αρναουτάκη με την ανάδοχο εταιρεία. Πρόκειται για ένα έργο που περιλαμβάνει τη συντήρηση των φωτιστικών σωμάτων που ήδη υπάρχουν, των ηλεκτρικών πινάκων διανομή, την αντικατάσταση των κατεστραμμένων καλωδίων, την προμήθεια και εγκατάσταση νέου υπόγειου δικτύου καλωδίων οδοφωτισμού και την επισκευή υπογείων καλωδίων φωτεινή σηματοδότηση. Μια σημαντική σύμβαση για ηλεκτροφωτισμό. Γιατί τα προβλήματα είναι πολύ σοβαρά και μεγάλα και για το βόρειο δικό άξονα και για τον παλιό εθνικό ε, προπολογισμού 800.000 ευρώ. Όπω τόνισε ο Περιφερειάρχη, πρόκειται για ένα άκρο απαραίτητο έργο με δεδομένα τα προβλήματα που υπάρχουν τόσο στο βόρειο οδικό άξονα όσο και στην παλιά εθνική, που θα βελτιώσει σημαντικά τι συνθήκε για την κίνηση των οχημάτων σε σημεία που μέχρι σήμερα ήταν λόγω φθορά εντελώ σκοτεινά. Αμέσω θα ξεκινήσουμε και άλλη δημοπράτηση πάλι στο ίδιο ποσό για να μπορούμε να βελτιώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τον ηλεκτροφωτισμό σε όλο το δίκτυο της Κρήτης. Θεωρούμε με τις παρεμβάσεις αυτές και με τις υπόλοιπες που έχουν προγραμματιστεί μέσα από τις δημοπρασίες που κάνουμε και αναπεριφερειακή ενότητα ότι θα βελτιωθεί κατά πολύ ο ηλεκτροφωτισμός σε όλο το νησί. Όχι βέβαια στο μέγεθος το οποίο επιθυμούμε, γιατί τα δίχτυα είναι παλιά, χρειάζονται συντηρήσεις και εμείς από την πλευρά τη δική μας καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε να βελτιώνουμε όσο μπορούμε τον ηλεκτροφωτισμό. Διευκρινίζοντα πάντω ότι υπήρξε ένα από τα έργα που πέρασαν 40 κύματα προκειμένου να προχωρήσουν, ο κύριο Αρναουτάκη αναφέρθηκε και στου δύο κόμβου στην Αγία Πελαγία, εξηγώντα ότι ευελπιστεί πω μέχρι το τέλο του χρόνου. ...θα έχουν ήδη ξεκινήσει. Παράλληλα, έχει δοθεί για πρώτη φορά από το Υπουργείο... ...η αρμοδιότητα και οι πόροι για να κάνουμε το τμήμα από την Αγία Πελαγία προς το Φόδελε, ένα έργο προϋπολογισμού κοντά στα 5 εκατομμύρια, να δημοπρατήσουμε, το δημοπρατήσαμε, έχουμε ανάδοχο, είναι στο ελεκτικό για τον έλεγχο, εκτιμούμε ότι μπορεί από τον Οκτώβριο να ξεκινήσει το έργο αυτό και να γίνει ε, Οκτώβριο Νοέμβριο, πρέπει να δουλεύει ο εργολάβος, ούτως ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί το έργο δεν είναι μεγάλο, να μπορεί να βελτιωθεί.